Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα στα χέρια μου έχω ένα smartphone που έχει κάτι διαφορετικό από ό,τι άλλο έχουμε δει και αυτό είναι το μέγεθός του που είναι μικρό και το κάνει αρκετά βολικό στο χέρι. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα ότι τα σημερινά smartphone είναι πολύ μεγάλα, δεν είναι βολικά, άλλοι μάλιστα τα χαρακτηρίζουν και σαν παντόφλες, τηλεκοντρόλ και διάφορα άλλα έτσι ωραία επίθετα. Σήμερα όμως πιστεύω ότι έχω ένα τηλέφωνο που για όλους εσάς που δεν μπορείτε να βρείτε κάτι που να είναι άνετο στο χέρι σας, υπάρχει εδώ αυτή η λύση που είναι από την Xiaomi, το Mi A9 SE. Ειδικότερα για χρήστες παλαιότερων iPhone συσκευών, π.χ. το 5, 5S κτλ. Που ήταν αρκετά μικρά τηλέφωνα και δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο τηλέφωνο να κάνετε τη μετάβαση στην πιο σύγχρονη εποχή, πιστεύω εδώ είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Όπως πάντα, έτσι και τώρα, θα ξεκινήσω με την ποιότητα κατασκευής, γιατί φυσικά αρχικά στα χέρια μας θα το πιάσουμε, η οποία είναι σε αρκετά καλά επίπεδα, είναι αρκετά ποιοτικό το τηλέφωνο. Περιμετρικά έχουμε αλουμίνιο και μπρος και πίσω έχουμε γυαλί, κάτι που το κάνει αρκετά στιβαρό και αρκετά ποιοτικό στο κράτημα. Στον σχεδιασμό τώρα δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο. Από δεξιά έχουμε κουμπί αυξομοίωσης έντασης και το power button, τα οποία είναι αρκετά ποιοτικά και είναι έτσι ωραία κλίκι. Από κάτω έχουμε το μονό ηχιάκι αρκετά καλών επιδόσεων, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό. USB Type-C υποδοχή και πάλι έχουμε γρίλιες για τη συμμετρία, δεν έχει δηλαδή κάποιο στέρεο ηχείο. Εδώ πίσω είναι το μικρόφωνο. Από δεξιά έχουμε μόνο το SIM Tray Slot που παίρνει 2 nano SIM, δεν παίρνει επέκταση με κάποια SD, οπότε πρέπει να σκεφτείτε ποια έκδοση να πάρετε. Θα σας πω όμως και στη συνέχεια. Και από πάνω έχουμε και IR Blaster για να μπορούμε να χειριζόμαστε τις διάφορες συσκευές στο σπίτι μας. Όπως είδατε δεν έχει υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλιοστών, οπότε πρέπει να το ξέρετε αυτό. Φυσικά όμως μέσα στη συσκευασία υπάρχει το dongle για να μετατρέπει την USB Type-C σε 3,5 χιλιοστών έτσι ώστε να μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας. Όπως είδατε δεν έχουμε και αισθητήρα κάπου δαχτυλικών αποτυπωμάτων γιατί βρίσκεται κάτω από την οθόνη. Να πω κατευθείαν και για τον αισθητήρα μιας και το ανέφερα. Από θέμα ακρίβειας πετύχαινε 8 στις 10 φορές, δηλαδή υπήρχαν κάποιες φορές που είτε αργούσε αρκετά είτε δεν κατάφερε να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο. Οπότε είναι απλά ok ο αισθητήρας, δεν είναι σαν το Mi A9, δεν έχει δηλαδή την ταχύτητα και την ακρίβεια του Mi A9. Παρ' όλα αυτά κάνει ok τη δουλειά του, φυσικά όμως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αν και δεν κάθομαι να λέω διαστάσεις στα τηλέφωνα, στο συγκεκριμένο θα το πω γιατί πλέον έχουμε πέσει στο μήκος κάτω από τους 15 πόντους. Για την ακρίβεια έχουμε 147,5 χιλιοστά κατά μήκος, 70,5 κατά πλάτος και το πάχος είναι μόλις στα 7,45 χιλιοστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά άνετο τόσο στην τσέπη αλλά φυσικά στο χέρι. Με αυτές τις αναλογίες έχουμε μια οθόνη 5,97 ιντσών, έχουμε ένα AMOLED panel με HDR κιόλας, μιλάμε για πάρα πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία φωτεινότητα, δηλαδή και έξω στον ήλιο δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα και η ανάλυση του είναι Full HD+, δηλαδή 2340x1080. Γενικότερα από την οθόνη είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και εννοείται ότι δεν πρόκειται να αφήσει παράπονα, ειδικότερα στο εύρος τιμής που κυμαίνεται το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Ας περάσουμε και στα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά. Στο εσωτερικό θα βρούμε έναν οχταπύρινο επεξεργαστή από την Qualcomm, το Snapdragon 712 και σε συνδυασμό με 6GB LPDDR4 μνήμης. Δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα τόσο σε παιχνίδια, αλλά εννοείται και σε multitasking διάφορες εφαρμογές. Έχουμε δει ότι και ένας 625 μπορεί να κάνει μια χαρά τη δουλειά του και στα παιχνίδια αλλά και σε εφαρμογές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας 712 καλύπτει εννοείται όλες τις ανάγκες. Πάμε να δούμε έτσι και λίγο τα νούμερα για το θεαθήν. Ας ανοίξω εδώ πέρα το AnTuTu που βλέπετε και αυτή τη στιγμή και εσείς. Έβγαλε 182.080 πόντους. Πάμε να δούμε πού βρίσκεται. Βρίσκεται στην 38 θέση, δηλαδή είναι αρκετά μακριά από την κορυφή. Πάμε να δούμε όμως έτσι και περίπου ένα Redmi Note 7 που βρίσκεται. Βλέπετε ότι έβγαλε 142.143, ok. Με ένα Snapdragon 660 που και εκεί πέρα οι περισσότεροι είστε ικανοποιημένοι. Οπότε 712 και συνδυασμό με τα 6GB RAM εννοείται ότι θα βγάλει πέρας οποιαδήποτε λειτουργία και παιχνίδι έχετε. Πάμε να δούμε και το Geekbench. Πάμε στο ιστορικό και βλέπετε ότι στο single core score έβγαλε 1917 πόντους και στο multi core score έβγαλε 5975 πόντους. Φυσικά τα νούμερα αυτά είναι για το θεαθήν, δηλαδή δεν παίζουν κάποιο βασικό ρόλο. Ο λόγος που θα δείχνω είναι για να δείτε πού περίπου κυμαίνεται η δύναμη που έχει αυτό το τηλέφωνο. Αυτό που έχει σημασία σε ένα τηλέφωνο και γενικότερα σε κάθε τηλέφωνο είναι
το πώς είναι η εμπειρία του χρήσης, να μην έχει δηλαδή κολλήματα. Και εγώ δεν παρατήρησα κανένα κόλλημα, οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Για να δουλέψουν όλα αυτά, δηλαδή οθόνες, επεξεργαστές κτλ., χρειαζόμαστε και φυσικά μια μπαταρία που στο εσωτερικό του θα βρούμε μια μπαταρία 3.070 mAh. Με τη χρήση που κάνω εγώ, δηλαδή για Instagram, Facebook, γενικότερα social media και γενικότερα μηνύματα κτλ., μου έβγαζε άνετα μια ημέρα χρήσης, δηλαδή σε κάθε βράδυ που έφτανα για να το φορτίσω είχα περίπου 50% ακόμα, οπότε καταλαβαίνετε μου έβγαζε άνετα μια ημέρα χρήσης. Φυσικά εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με παιχνίδια, αλλά ό,τι και τηλέφωνο να έχετε, με ό,τι μπαταρία και να έχετε, αν παίζετε παιχνίδια, σε 3, 4, 5 ώρες βαριά θα την έχετε τελειώσει την μπαταρία. Για απλή τυπική χρήση για YouTube, για social media κτλ., η συγκεκριμένη μπαταρία θα σας βγάλει άνετα μία ημέρα χρήσης και ίσως και παραπάνω. Και για να τη φορτίσουμε την μπαταρία, είπα USB Type-C υποδοχή και υποστηρίζεται και Quick Charge 3 φόρτιση στα 18W και το καλό είναι ότι μέσα στη συσκευασία μας είχε και τον ταχυφορτιστή, δηλαδή δεν πρέπει να αγοράσουμε κάτι έξτρα. Κατευθείαν από το κουτί το βάζουμε και φορτίζουμε γρήγορα το τηλέφωνό μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Εγώ στα χέρια μου έχω την έκδοση με τα 128 GB ROM, δηλαδή χώρος αποθήκευσης. Υπάρχει και με 64, παρόλα αυτά θα πρότεινα τα 128 πρώτον, γιατί δεν παίρνει κάποια επέκταση μέσω SD, δηλαδή θα πρέπει να ασχοληθείτε με κάποιο cloud, σύν ότι στην τιμή η 128 έκδοση είναι και πιο οικονομική. Φυσικά link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή μαζί με κουπόνι για να το πάρετε σε καλή τιμή. Και μάλιστα το καλό που έχει η μνήμη του είναι ότι είναι τύπου UFS 2.1, οπότε μιλάμε για τις γρήγορες μνήμες, που αυτό συνεπάγεται είτε πιο γρήγορο boot είτε πιο καλή λειτουργία μέσα στις εφαρμογές, δεν είναι δηλαδή η eMMC. Οπότε έχουμε και ένα ακόμα θετικό. Για το τέλος, άφησα τις κάμερες, θα ξεκινήσω με την μπροστινή για να ξεμπερδεύουμε. Έχουμε μια μονή κάμερα που βρίσκεται εδώ πέρα στο notch σε σχήμα δάκρυ, 20 MP, κάνει μια χαρά τη δουλειά της, βγάζει μια χαρά ικανοποιητική selfie, αλλά μέχρι εκεί δεν πρόκειται να ρίξεις και σαγόνια. Και από πίσω έχουμε μια διάταξη με τρεις κάμερες όπως στο Mi A9. Η διάταξη είναι παρόμοια με το Mi A9, αλλά έχουμε διαφορετικές κάμερες. Για την ακρίβεια, η κύρια κάμερα είναι στα 48 MP, η από κάτω της, η δεύτερη κάμερα είναι μια telephoto στα 8 MP, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε 2x zoom χωρίς να χάνουμε σε ποιότητα, και η τρίτη κάμερα έχει έναν ευρυγόνιο φακό και είναι στα 13 MP. Οι κάμερες για τα χρήματα που δίνουμε είναι αντιπροσωπευτικές, δηλαδή είναι ανώτερες από ένα π.χ. Redmi Note 7 και κατώτερες από ένα Mi A9. Για τα χρήματα που δίνουμε είναι ok. Επίσης θα βρούμε και ένα φλασάκι εδώ πέρα αν θέλουμε να τραβάμε φωτογραφίες το βράδυ. Αφού το πήγα στο βράδυ, να πω και για το Night Mode που ήταν απλά ok. Εννοείται ότι χρειάζεται βελτίωση, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι και με τη stock εφαρμογή. Πολύ απλά μπορούμε να κατεβάσουμε ένα APK, το Gcam δηλαδή, χωρίς να κάνουμε root, χωρίς να κάνουμε τίποτα, το πετάμε στο τηλέφωνο και κατευθείαν η κάμερά του παίρνει άλλον αέρα, γίνεται αρκετά καλύτερη. Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, 4K στα 30fps, 1080p στα 60fps και μπορούμε να έχουμε και super slow motion στα 960fps σε 720p όμως, έτσι. Αφού είδαμε καλύτερα το τηλέφωνο, είπα έτσι και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εμπειρία που είχα από το συγκεκριμένο, η οποία είναι θετική. Το selling point που έχει όμως το συγκεκριμένο τηλέφωνο δεν είναι η δύναμή του σε σχέση με τα χρήματα που δίνουμε φυσικά, γιατί με τα ίδια χρήματα, παράδειγμα, μπορούμε να πάμε σε ένα Mi A9 TUF που έχει τον 730. Μιλάμε για ένα πιο δυνατό τηλέφωνο, αλλά το selling point, δηλαδή ο λόγος που κάποιος θα πάει στο SE, είναι το μέγεθος. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω και το Mi Mix 3. Μιλάμε για ένα κινητό στις 6,5 ίντσες όπως είναι και τα περισσότερα. Αν το βάλω το ένα πάνω στο άλλο, βλέπετε εδώ πέρα τη διαφορά που έχει. Στο πάνω μάρος δηλαδή έχει περίπου ένα δάχτυλο διαφορά, συν ότι στο πλάι πάλι έχει διαφορά. Τώρα, θα μου πείτε ρε Βασίλη, ένα δάχτυλο διαφορά κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση στο χέρι και στο κράτημα και στη τσέπη? Και όμως είναι μεγάλη διαφορά και στο χέρι είναι πάρα πολύ άνετο. Εγώ πριν είχα το Redmi Note 7 και με το πήγα σε αυτό είπα, κοίτα να δεις τελικά που αυτή η μισή ίντσα πόσο πιο βολικό μπορεί να το κάνει στο χέρι. Και το άλλο χαρακτηριστικό που είπα και πριν στις διαστάσεις είναι το πάχος. Εδώ πέρα έχουμε 7,45 χιλιοστά. Το Mi Mix 3, το Mi A9 TUF, το Redmi Note 7 έχουν γύρω στα 8,5 χιλιοστά. Και θα μου πείτε, πριν λέγαμε για ένα δάχτυλο, τώρα θα μιλήσουμε για ένα χιλιοστό. Και όμως αυτό το ένα χιλιοστό στο κράτημα πραγματικά κάνει τη διαφορά. Δηλαδή αν πιάσετε αυτό το τηλέφωνο και πιάσετε π.χ. ένα Redmi Note 7 που είναι έτσι ένα χιλιοστό πιο παχύ, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και το πόσο πιο άνετο είναι στο χέρι.
Οπότε για όποιον θέλει μια μικρή συσκευή, πολύ άνετη στο χέρι, πολύ στιβαρή, με ποιοτική οθόνη, με ok κάμερες, link όπως πάντα θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Θα σας έχω και κουπόνι για την 128 έκδοση, γιατί αυτή αξίζει να αγοράσετε, οπότε μπορείτε να το τσεκάρετε. Ακόμα στην περιγραφή θα βρείτε link για Facebook και για Instagram. Μάλιστα στο Instagram κάνω κάποιους έξτρα διαγωνισμούς, είναι ότι ανεβάζω και έξτρα υλικό εκεί πέρα, οπότε όποιοι θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε. Ακόμα θα βρείτε link για το Twitch, που κάθε Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ κάνω live, παίζουμε εκεί διάφορα παιχνίδια με παρέα, οπότε μπορείτε να έρθετε. Και για όσους δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, κάθε Τετάρτη 7.30 ώρα το απόγευμα γίνεται live εδώ στο YouTube, που μιλάμε για την τεχνολογία, λέμε τεχνολογικά νέα έτσι κάθε εβδομάδα, οπότε σας περιμένω να μιλήσουμε και εκεί πέρα. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Αν σας άρεσε όμως, κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για καινούργια ενδιαφέροντα βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας!